Παναγιώτη, δύο λόγια αυτό το βραβείο που ήρθε και σε μια χρονική στιγμή στην οποία ήρθε και επιβράβευση όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από την ομάδα με το νέο συμβόλαιο. Ναι, όπως το είπες είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το ότι θα παραμείνω στην ομάδα μέχρι το 2019. Μου δείχνει η ομάδα ότι με εμπιστεύεται με αυτό το καινούργιο συμβόλαιο. Ο κ. Σαββίδης, όλοι οι παίκτες μου, ο προπονητής, μου έδωσαν την ευκαιρία να αποδείξω ότι δεν είμαι τυχαία τόσα χρόνια στην ομάδα και θέλω με αυτή την κίνηση να επιβραβεύσω κι εγώ με την προσπάθειά μου όλα αυτά τα χρόνια και να δικαιώσω όσους με στηρίζουν τόσα χρόνια και θα με στηρίξουν από εδώ και πέρα. Ένα βραβείο όταν δίνεται Παναγιώτη από τον κόσμο έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν αθλητή, για σένα στην προκειμένη περίπτωση? Εντάξει, είναι ένα βραβείο που θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος παίχτης στη θέση μου. Νομίζω είναι ένα βραβείο που δίνει κάθε μήνα η ομάδα για την ατομική απόδοση του καθενός. Εντάξει, βρέθηκα να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι κάτι θετικό, θα έλεγα, για τη συνέχεια που θα είναι κάτι, πιστεύω, για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή ανάλογη. Παναγιώτησε πολλά χρόνια στην ομάδα. Φέτος όμως φαίνεται ότι ξεκίνησες με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ίσως ο ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα στη συγκεκριμένη θέση με τον Μπρίκιτς ή ενδεχομένως και με τα άλλα παιδιά να έπαιξε ρόλο. Συμφωνείς με την συγκεκριμένη άποψη? Μπορεί να έχει πέσει και να έχει παίξει ρόλο για αυτό. Βασικά είναι θέμα και αυτοπεποίθησης, θα έλεγα. Ότι νιώθω καλά από την αρχή της χρονιάς. Μου δίνεται η εμπιστοσύνη, μου δείχνει ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου και αυτό δηλαδή μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ένα σχόλιο για το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα, θα έλεγα. Τίποτα δεν είναι εύκολο για μας. Κάθε παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Το σημαντικότερο.